Πολιτική συζήτηση για την συνέχεια με τον υποψήφιο, με την Νέα Δημοκρατία βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές του 984. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα και νομίζω ότι, ξέρετε, στη μέση της μεγάλης εβδομάδας είναι ενδεχόμενα και άλλα τα μηνύματα που μπορεί να παίρνει ο καθένας από εμάς. Εσείς συνεχίζετε ωστόσο αυτή την δική σας την πορεία, τις επισκέψεις σας. Όχι ότι δεν ξέρετε, γιατί τα ζείτε, γιατρός είστε, αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μέσα, ειδικότερα στο χώρο της υγείας. Και το λέω έτσι γιατί έβλεπα και την επίσκεψή σας εκεί κάτω, στα νότια του Ηρακλείου, στο κέντρο υγείας του Χάρακα, κύριε Επιτροπάκη. Πολύ σωστά. Εγώ τους άλλους είμαι μέλος της κοινωνίας, είμαι ενεργός πολίτης, είμαι οικογενειάρχης, έχω ιατρείο δικό μου ιδιωτικό, είμαι πολλά χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας, είμαι μέσα στην κοινωνία, είναι αυτό που λέω εγώ, ένας από εσάς. Και το λέω μόνο εγώ, είναι και άλλοι άνθρωποι προφανώς, απλά είμαι στην καθημερινότητα μου ούτως ή άλλως. Τι θα πει είμαι ένας από εσάς, δεν το κατάλαβα αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος όπως εσείς, όπως και πολλοί άνθρωποι. Κάθε πρωί πάω τα παιδιά μου στο σχολείο, μετά κατεβαίνω στη δουλειά μου στο ιατρείο, το μεσημέρι επιστρέφω και τα παιδιά μου από το σχολείο, το απόγευμα φροντίζω το ιατρείο μου να προσαρμόζεται με το πρόγραμμα των παιδιών, με το οδείο ή με τη σχολή χορού ή με τα φροντιστήρια. Και αυτή είναι η ζωή μας. Είμαστε εργαζόμενοι όπως όλοι, απλά μπορεί να είμαστε και πολιτευόμενοι, αλλά είμαι πραγματικά ένας από τον κάθε ένα που μπορεί να μας ακούσει σήμερα αυτή τη στιγμή. Κύριε Επιτροπάκη, μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα και την καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς, η οποία δεν είναι εύκολη, αντίθετα έχει πάρα πολλές δυσκολίες και επιδεινώνεται καθημερινά. Δυστυχώς για εμάς επιδεινώνεται καθημερινά. Αναρωτιέμαι, εσείς με τι μυαλό πάτε παρακάτω, πώς μπορείτε να χειριστείτε όλα αυτά τα θέματα? Δεν θα πάω στο ανθρώπινο, θα πάω στο πολιτικό, γιατί η κουβέντα είναι πολιτική. Και πόσο περιμένετε να διορθωθούν, αδιορθώνονται όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τη ζωή μας? Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη συνοχή μου με τα κοινά, ότι όποιος μπορεί να βάλει ένα μικρό λιθαράκι μεγάλο, πρέπει να το κάνει και να συμμετάσχει. Εγώ έχω αποφασίσει στη ζωή μου να ασχολούμαι με τα κοινά. Πρώτα να κάθομαι στη δουλειά μου και να μην ασχολούμαι με τα υπόλοιπα πράγματα. Αλλά έχω δει ότι η πορεία μου μέσα από την ασφάλεια κοινά, είτε αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έχω διατελέσει πρώτο δημοτικό συμβουλίο στο Δήμο Αρχανός των Ρωσίων, είτε στον Ιατρικό Σύλλογο, που έχω διατελέσει ρετό μέρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου, νομίζω ότι βοηθάει η ασφάλεια κοινά και σαν τον ίδιο σε βοηθάει να γίνει, αν θέλει, καλύτερο άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο βοηθάει όπου μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Για να μπορεί να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν διορθώνονται, ίσως θέλουν μία πίστη να διορθωθούν, μπορούν να γίνουν. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά δεν ασχοληθούν. Θα τα αφήσουμε όλα στην τύχη τους, δηλαδή να μην ασχοληθούν με τα κοινά, επειδή ο κόσμος έχει μια κακή άποψη για την πολιτική. Ή πρέπει να αφήσουμε μόνο επαγγελματίες πολιτικούς να ενασχολούνται με τις τύχες μας. Τι βαθμό βάζετε σε αυτή την καθημερινότητά μας από το 1 μέχρι το 10 για αυτά τα οποία περνάμε καθημερινά, τα οποία βλέπετε, μέλους της κοινωνίας είστε, τα υπόλοιπα τα προαναφέρατε? Πείτε μου, τι βαθμό βάζετε, αλήθεια, δυσκολία σε αυτή την καθημερινότητά μας? Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται καθημερινά σε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει σίγουρα μια δυσκολία, αλλά να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι μια τυχερή συγκυρία τη χώρα μας σε αυτές τις δύσκολες, σε αυτό το δύσκολο γεγονότα που συμβεί παγκοσμίως, να έχουμε ως κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φανταστείτε σε ένα τέτοιο περιβάλλον παγκόσμιο που ζούμε, με πόλεμο, με πανδημίες, με όλα αυτά που γνωρίζουμε, φανταστείτε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να είχαμε και μια κυβέρνηση η οποία να μπορούσε να αντεπεξέλθει σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και να στηρίξει την κοινωνία. Γιατί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας στήριξε την κοινωνία και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και όλη την κοινωνία και στην πανδημία μέσα και στον πόλεμο και στην ακρίβεια που είναι παγκόσμια. Και παρότι έχουμε ένα πληθωρισμό που τρέχει με γοργούς ρυθμούς, στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος, τουλάχιστον επίσημος. Αυτά είναι τα στοιχεία, είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.
Φαντάζομαι ωστόσο, με βάση αυτό που λέτε, γιατί η πολιτική και η πολιτική επιλογή δεν είναι τα πας, όπως λέει ο κόσμος, σε ό,τι έχει να κάνει τη στήριξη, τα 17 ευρώ, τα 22 ευρώ, τα 25 ευρώ, το fuel pass, τα καύσιμα, τα 50 ευρώ, αλλά είναι μια πολιτική η οποία θα μπορεί να ενισχύει πραγματικά το εισόδημα ενός εργαζόμενου. Ότι συγκεντρώνονται πολλά πυρά σε βάρος αυτής της πολιτικής, νομίζω ότι και εσείς το έχετε αυτό εισπράξει σαν μέλος της κοινωνίας, και νομίζω ότι δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης πια το τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ, το τι θα πει το ΠΑΣΟΚ, το τι θα πει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το τι θα πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά είναι η πολιτική επιλογή για το πώς πάμε μπροστά και στηρίζουμε στην πράξη αυτή την κοινωνία έτσι όπως της αξίζει, με όσα έχει περάσει μέσα από απανωτές κρίσεις, κύριε Πιτροπάκη. Πολύ γιατί σωστά. Και ο πληθωρισμός από τη μία που τον αναφέρατε, αλλά φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που είσαστε μέσα στην καθημερινή ότι παίρνετε το τευτέρι και πάτε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε ποια είναι η τιμή και πώς μπορεί να ζήσει ο καθένας από εμάς. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Για να φτάσω σε αυτό το... Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Για να φτάσω σε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, ότι ο καθένας από εμάς, ασχολούμενος με τα κοινά, θα πρέπει να βάλει το δικό του το λιθαράκι. Για να φτάσω δηλαδή σε αυτό το σημείο, είπα όλα τα υπόλοιπα. Για να δούμε το δικό σας το λιθαράκι, πώς είναι το επιθυμητό ή τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να βάλετε, να τοποθετήσετε. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι το επιθυμητό να ζούμε με ενίσχυση από το κράτος. Και φυσικά κανείς δεν είναι χαρούμενος ή και κανείς δεν είναι χαρούμενοι να δίνει ένα πας για την αγορά ή για οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό οφείλει να το κάνει στην πρώτη φάση, να βοηθεί τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όπως δεν είναι αύξηση μεγάλη το 8% στα αναπηρικά επιδόματα, δεν είναι αύξηση, δεν είναι σημαντική αύξηση. Σε πιστέψτε με, σας μιλάω αυτό που το ζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αύξηση να δώσει 8% στα αναπηρικά επιδόματα. Όμως δεν είναι όμως και κακό. Ναι, δεν είναι και αύξηση το 7,75% στου συνταξιούχους. Έστω και μικρή. Προσέξτε κύριε Πιτροπάκη, δεν είναι λάθος ούτε το 7,75% στις συντάξεις. Όμως αθροίζοντας το δεν είναι λάθος, όταν θα πας στους αστερίσκους και στις προϋποθέσεις, αντιλαμβάνεσαι ποιοι παίρνουν και γιατί το παίρνουν. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι το ψήφισμα της επόμενης μέρας για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να έχουμε καταρχήν καλύτερους μισθούς για όλους. Και ήδη έχουν γίνει προσπάθειες και ο κατώτατος του μισθού έχει αυξηθεί ήδη 20%. 20% με πληθωρισμό 10. Δεν είναι και λίγο αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτό η καλύτερη μισθή για όλους είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να έχουμε μια αξιοπρεπή δημόσια υγεία. Δεν έχουμε δημόσια υγεία. Έχουμε. Την έχουμε ενισχύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την έχουμε ενισχύσει. Έχουμε περισσότερο προσωπικό στα δημόσια ιδρύματα. Έκανα πρόσφατα. Έχω κάνει βόλτα ήδη σε κάποια νοσηλευτικά ιδρύματα, σε κάποια περιφερειακά ιατρία και κάποια κέντρα υγείας. Είναι ενισχυμένα. Είναι πολύ ενισχυμένα όσο ακριβώς θα χρειαζόταν, όχι. Αλλά σε σχέση όπως είναι προ-πανδημίας, είναι η απόλυτη αριθμή. Κύριε Πιτροπάκη, συγγνώμη, εγώ δεν θα σας μιλήσω με αριθμούς, αλλά εγώ θα σας παραπέμψω σε αυτά τα οποία καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, λέγοντας συνεχώς ποια είναι η υποβάθμιση, ποια είναι η χρηματοδότηση, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λήγουν οι συμβάσεις τους και πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι καθημερινά συνταξιοδοτούνται μέσα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, για ποιο λόγο αποδυναμώνεται. Μόλις χθες υπήρχε μια δύο-ωρη στάση εργασία. Σας αναφέρω μόνο το χθεσινό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τη διόρυστη στάση εργασίας, την κινητοποίηση των εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε αντίθετα με αυτά τα οποία λέτε, λένε άλλα πράγματα. Λένε το εξής, ότι ξέρετε, εδώ πάμε σε συγχωνεύσεις κλινικών. Εδώ δεν μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα. Εδώ με τα εντέλεσθε κάνουμε τις εφημερίες σε πολλές κλινικές. Και εσείς μου λέτε. Τι για ενίσχυση, δηλαδή αυτό απαντήσω, τώρα. Θα θέλω μέχρι τις 10 να μιλάω, θα το απαντήσω επιγραμματικά, θα περιστώ όσο μπορέσω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ήμουν από το 2002. Θα σας πω τα εξής.
από τότε βγάζαμε τις εφημερίδες με δυσκολία, το προσωπικό είχαμε πρόβλημα, τα δημόσια νοσοκομεία προφανώς και με δυσκολία βγαίνει το πρόγραμμα. Και να σας πω και κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια, αλλά θα το πω και εγώ ως γιατρός και ας είμαι πολιτευτός της Νέας Δημοκρατίας. Τα νοσοκομεία βγαίνουν το πρόγραμμα κάθε φορά βάσει το φιλότυπο των εργαζομένων, των γιατρών, των υγειονομικών και των διοικητικών υπαλλήλων. Όμως επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια γίνει σαφέστατη ενίσχυση του συστήματος υγείας σε απόλυτους αριθμούς ξεκάθαρα. Είτε μας αρέσει αυτό, είτε όχι. Τώρα μπορεί κάποιοι εργαζόμενοι και πολλές κατηγορίες άνθρωποι της κοινωνίας, στη δεδομένη χρονική στιγμή, και καλά κάνουν, διότι θέλουν και άνθρωποι να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, μέσα στην προεκλογική περίοδο να θέλουν να κάνουν και κάποιες εντυπώσεις. Δικαίωμά τους είναι το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Από ό,τι γνωρίζετε, διοικείται από ένα πολιτικό σύλλογο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δικαίωμά τους. Αυτό έκανε κινητοποίηση για τα Τέμπη, αυτό έκανε κινητοποίηση και για οτιδήποτε άλλο, και τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε. Θα μιλάμε για την υγεία ή θα μιλάμε γενικότερο για την πολιτική. Εντυπώσεις ή κινητοποιήσεις λοιπόν, μέσα στο χώρο. Μισό. Θα τελειώσει όπως θέλετε. Για την υγεία λοιπόν, σας λέω ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, την έχει ενισχύσει. Θέλει παραπάνω ενίσχυση, ναι. Θέλουμε καλύτερα νοσοκομεία, ναι. Γι' αυτό και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί τα νοσοκομεία και εργαζόμενοι. Κάνουν τον προσωπικό γιατρό. Ήδη το γνωρίζετε ότι όσοι γιατροί έχουν γράψει στο προσωπικό τους, ως προσωπικοί γιατροί, ασθενείς, ήδη λαμβάνουν τα παραπάνω χρήματα που υποσχέθηκε η κυβέρνηση που δεν το πίστευαν κάποιοι ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Οι Έλληνες έχουν προσωπικό γιατρό πλέον, όσοι επιθυμούν ένα προσωπικό γιατρό του δημοσίου, έχουν και είναι εγγεγραμμένοι. Αυτό δεν είναι ψέματα, είναι ένα επίτευγμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεστε στον προσωπικό γιατρό. Βεβαίως. Θέλω όμως να μου απαντήσετε στο εξής. Κοιτάξτε, σαφέστατα είσαστε εκείνος ο οποίος έχετε την ευθύνη των λόγων σας, αλλά βεβαίως. Αυτό που λέτε, έτσι όπως καταγράφετε από το ρεπορτάζ, εντυπώσεις ή κινητοποίησεις των εργαζομένων στην υγεία προεκλογικά, εσείς ξέρετε αν είναι έτσι ή όχι και σας ακούνε και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Αναφέρεστε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στον προσωπικό γιατρό. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε γιατί έγινε ο προσωπικός γιατρός, γιατί είχαμε και ένα οικογενειακό γιατρό και μετά πήγαμε στα ΤΟΜΗ και τώρα έχουμε ένα προσωπικό γιατρό. Τι είναι όλο αυτό το οποίο επιχειρείται μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Ο προσωπικός γιατρός, ο οποίος θα βοηθήσει πια την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα φροντίσει τη δημόσια υγεία στη συνέχεια, αν παραμείνει δημόσια υγεία. Πώς ακριβώς το μεταφράζετε εσείς, γνωρίζοντας εκ των έσω? Θα απαντήσω πριν από αυτό, γιατί δεν θέλω να μην την ουσιανώ. Χθες πήγα στο κέντρο υγείας Χάρακα, προφέρθηκε στη Αγία Βαρβάρα. Στο κέντρο υγείας που Χάρακα χθες είχε προκληθεί μια συνάντηση πριν μερικές μέρες, όπου είχε μια μεγάλη αναστάτωση ότι αποδυναμώνονται, φεύγουν γιατροί και δεν έχουν γιατροί. Τι ακριβώς λοιπόν έχει συμβεί στο Χάρακα? Επειδή παρατήθηκαν δύο γιατροί επιμελητές από τις θέσεις τους, διότι είναι δικαίωμα του κάθε γιατρού να παραιτηθεί κάποια στιγμή και να πάει να ιδιωτεύσει ή να πάει σε κάποιο άλλο χώρο να εργαστεί. Αυτό δεν απαγορεύεται. Είναι πολύ συχνό. Και κάποιοι γιατροί βγαίνουν από ένα χώρο, από ένα μικρό νοσοκομείο, και να γιατρευτεί σε ένα μεγαλύτερο ή κάπου αλλού που του βολεύει. Αυτό δεν το κρίνουμε τι γιατί το κάνει ο καθένας. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις λοιπόν, μόλις παραιτηθούν οι γιατροί, αμέσως μετά, επειδή είναι περιφερειακών ιατρίων, προκυρήσονται άμεσα, στην αμέσως επόμενη προκήρυξη, δηλαδή το επόμενο μήνα, διμήνο, τρίμηνο, και καταλαμβάνονται άμεσα. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν έγινε τόσο μεγάλο θέμα. Και όταν εγώ χθες που είμαι γιατρός, το τόνισα αυτό στον Γιώργο Δουλγιαράκη, στους εργαζόμενους, μου είπαν έτσι είναι. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι κάνουμε εντυπώσεις, επειδή διότι παρατήθηκαν. Δεν θα παρατήσει, ας πούμε, ένα γιατρό γιατί έγινε διευθυντής. Δεν θα παρατήσει άνθρωπο στην περιφερειακό του γιατρού μεταξυχωρίου για να γίνει διευθυντής. Αυτή η θέση καταλαμβάνετε. Θα καταληφθεί μέσα σε δύο μήνες. Όπως ακριβώς προβλέπεται από τον νόμο για να διαφανεί η διαδικασία. Τι να κάνουμε, δηλαδή θα πούμε ότι άξετε κάτι, τώρα έχουμε αποδυναμώσει το κέντρο υγείας Χάρκα, όπως πήγαν να το παρουσιάσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα λέμε αλήθειες εδώ. Μόνο αλήθειες, όχι εντυπώσεις για τα κανάλια τα ραδιόφωνα. Εγώ είμαι στον χώρο της υγείας και σε αυτά μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα. Βλέπω λοιπόν και στο άλλο κομμάτι που ρωτήσατε, στον προσωπικό γιατρό. Ο προσωπικός γιατρός έχει ένα στόχο. Πρώτον, να βρίσκονται οι ασθενείς σαν άνθρωποι στην πρωτοβάθμια υγεία άμεσα στο δημόσιο τομέα, έτσι, εφόσον για το επιθυμούσαν. Να μπουν στη διαδικασία. Για το παραπάνω αυτή η εργασία του, θα λαμβάνουν και ένα ποσό, είτε είναι αυτοί οι γιατροί
του δημοσίου, είτε είναι του ΕΟΠΗ, του ιδιωτικού τομέα δηλαδή, που έχουν συνέστημα τον ΕΟΠΗ, και γιατί ποιο λόγο γίνεται αυτό, αν θέλετε την προσοχή, μια ιατρική άποψη, αλλά και στόχο κυβέρνηση. Διότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να πληρώνουν ένα σημαντικό έργο. Είναι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγεία. Δεν είναι τα νοσοκομεία για να ασκούν πρωτοβάθμια υγεία. Δηλαδή, σταγράφηση, ένα απλό περιστατικό εύκολο, μια κατεύθυνση στο στενού. Αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν στο νοσοκομείο εν ώρα εφημερία που πνίγονται οι γιατροί, οι νοσηλευτέ, το υλικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν το στόχο έχει η πρωτοβάθμια υγεία παντού. Είτε δείτε τόμοι, είτε λέγοντα αστικά τύπου κέντρο υγεία, είτε λέγονται περιφερειακά ιατρία, είτε λέγονται κέντρο υγεία. Ο στόχο είναι η πρωτοβάθμια υγεία, η σταγράφηση, είναι απλά τα περιστατικά. Είναι δηλαδή η συνέχεια των τόμων ή των οικογενειακών γιατρών, θέλετε να πείτε, ή είναι κάτι διαφορετικό? Και το κέντρο των περιφερειακών γιατρών βεβαίως είναι μια, θέλετε, καλύτερη οργάνωση και αν θέλετε μια παραπάνω βοήθεια προς αυτές τις δομές. Είναι η πρωτοβάθμια υγεία που πρέπει να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν θα μείνουν τα δημόσια στο μεγάλο νοσοκομείο και τα μικρά. Να κάνουν το ρόλο που έχουν. Δηλαδή τη δευτεροβάθμια υγεία και την τριτοβάθμια περίδραση. Αυτά είναι ο ρόλος των νοσοκομείων. Δεν έχουμε δει περιστατικά άνθρωποι, δεν βρίσκουν ένα απλό γιατρό και πάει ένα κρυολόγιο για μια βελίδα στο εφημερεύον νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι χρόνος πολύτιμος και για το ίδιο το ασθενή, του συνοδούς του, αλλά και τους ίδιους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που υπάρχουν σε αυτά τα ιδρύματα και εργάζονται και παλεύουν να παλέψουν ένα δύσκολο περιστατικό. Αυτά θα θέλω γιατρός τώρα. Έχω αυτή τη γνώμη με ταυτότητα. Τώρα για ένα διλεπτά που σας μιλάω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κομμάτι αυτό το κομμάτι. Είναι σαφέστο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς έπρεπε λίγο αυτό να οργανωθεί. Να πιστούν όλοι, γιατί ούτε οι γιατροί πείθονται πολλές φορές ότι υπάρχει καλή πρόθεση, ούτε οι ασθενείς, ούτε κανείς άλλος. Μάλιστα. Τα θέματα ή τα κεφάλαια είναι ανοιχτά με το κομμάτι της υγείας και έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα και να την τελειώσουμε το μεσημέρι σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία, αναλύοντας κομμάτι-κομμάτι αυτά τα οποία ζει ο καθένας από εμάς ως πολίτης, ως ασθενής, αυτά τα οποία βιώνετε εσείς μέσα από το χώρο της υγείας, γιατί υπάρχουν και οι δύο πλευρές. Πάντως σε αυτή την πρώτη συζήτηση γνωριμίας λίγο πολύ πήραμε το στίγμα και της δικής σας της θέσης τοποθέτησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Επιτροπάκη, και κυρίως να σας ευχηθώ και σε εσάς και στην οικογένειά σας να περάσετε καλά, να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε εσάς και καλή συνέχεια στην προεκλογική περίοδο, κύριε Δουλγιανάκη. Καλή συνέχεια στο κράτος. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα σας.